ξεμοναχιάσει την Αθηνά ο Σοκράτης και την Τζούλια ο Ανδρέας. Τι λες ρε, τι βλακίες είναι αυτές που λες, τι βλακίες είναι αυτές που λες. Τζούλια, αν σου λέγανε ότι πρέπει να περάσεις μία μέρα μόνη σου με τον Ανδρέα στο σπίτι, πώς θα νιώθες? Χωρίς κανέναν. Κουλ. Τα ίδια, θα νιώθω με όλους, γιατί? Όχι, πει κάμε τις ερωτήσεις. Επειδή δεν έχετε φαγωθεί όλοι ότι εγώ αισθάνομαι κάτι. Παράδειγμα, διόρια με άλλο αγόρι. Το ίδιο θα νιώθω με όλους. Εντάξει, λίγο μήχανα σίγουρα στην αρχή, αλλά μετά εντάξει. Τζούλια. Παρακαλώ. Για να δω το μάτι. Το βλέπεις. Το είναι λίγο κόκκινο, ε. Αλήθεια λέει. Όλοι το ίδιο πράγμα. Παιδιά, αλήθεια λέει. Αλήθεια λέει. Δεν λέει αλήθεια. Παιδιά, είναι αγόρια. Δεν νιώθω κάτι για κάποιον για να νιώσω παιδιά. Με ποιο γυναίκες. Εννοείται, αφού με την Γκαμπριέλα δεν έχουμε σχέση. Πιο άβολα. Όλοι με μένα έχουν σχέση τελικά. Ναι, με μένα πιο σχέση. Με τον Κωνσταντίνο. Αγόρια, εκεί έχουμε καταλήξει. Μπράβο! Κλάπ, κλάπ, κλάπ. Δεν ξέρω. Να κατέβω έτσι. Όχι, 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 όχι. Μην κάνεις πειράματα, κοπέλα μου. Φαντάζεσαι. Όχι, δεν χρειάζεται, κατέβω. Από εδώ, που δεν έχω περιθώριο να πέσω. Τον Κωνσταντίνο κάλεσε. Κοπέλα. Κωνσταντίνο. Και τι λέω. Ο Κωνσταντίνος στεναχωρήθηκε που δεν τον κάλεσες. Άχι, μωρέ. Εγώ νομίζω ότι το αρέσει όλο. Μπαμ! Τίποτα, δεν προλαβαίνεις. Τίποτα δεν προλαβαίνεις να πεις. Έβγαλες κανένα λαδράκι. Εγώ δεν πρόλαβα να πω και κάτι άλλο που ήθελα. Τι γυρνάζα... το ρώτησες? Το ρώτησα... αυτό που έχει γράψει το γράμμα. Το έδωσα το μπλουζάκι, καταρχήν πρώτα το έδωσα το μπλουζάκι που έφτιαξα. Λέω το φιλί το κέρδισες επειδή μου έδωσες μία ιδέα για να σας φτιάξω γιατί σας χρώζαγα ένα δώρο. Και μου λέει, είναι λέει για κάποιον συγκεκριμένα και τέτοια. Λέω όχι, συγκεκριμένα για κάποιον δεν είναι. Λέω είναι για εσάς όλους, έχω φτιάξει κάτι από μένα και τέτοια. Και μετά μίλησα για το γράμμα που έστειλε. Λέω, αν είναι για την αποχώρηση που σε ψηφίσανε όλες οι κοπέλες, αν ήταν αυτό. Λέω, εγώ έτσι θέλω να πω τη γνώμη μου, γιατί δεν πρόλαβα να σου πω. Λέω, είναι λάθος. Περάσανε τόσες μέρες και όχι, μου λέει, καμία σχέση. Απλώς, λέει, είχα, λέει, σημαδέψει τρεις κοπέλες και, λέει, δεν περίμενα να με ψηφίσουν αυτές. Τι είναι, ελάφυρο? Όχι. Αλλιώς. Είναι από την τέτοια. Από ποια? Κάτι έχεις εδώ. Το ξέρω. Από ποια είναι? Από την Όλγα. Από την Όλγα. Είσαι ερωτευμένος? Ναι, έχω πετάξει αστέρια. Και εδώ τι λέει? Δεν ξέρω. Τίποτα, το όνομα δεν μας λέει. Τρεις και τρεις. Έχεις σχεδιάσει μια από πάνω, πέρα τη γραφή. Τι λέει, ρε? From Όλγα. Όλγα with love. With love. Από Όλγα, αυτό τι είναι, τι συμβολίζει αυτό, είναι μπαμπούσκα. Το κουκλάκι. Μην την πλύνεις ποτέ αυτή, γιατί θα ξεβάψει. Πότε. Και έχεις και ένα φυλάκι. Ναι, το ξέρω. Δεν σημαίνει κάτι. Με το που γύρισε ο Κωνσταντίνος στο κόκκινο δωμάτιο, είχε ένα σημάδι, τον είχε φιλήσει η Όλγα. Είναι ο πρώτος, νομίζω, στο σπίτι που έχει πάρει φιλή. Ελπίζω να ακολουθήσουν κι άλλα, και όχι μόνο από τον Κωνσταντίνο, αλλά και από εμάς. Θα σου πω. Χοντρό, τι. Όχ. Τι, ζηλεύεις. Ναι. Ω, δεν σημαίνει κάτι. Πώς περάσατε πάνω? Καλά περάσαμε. Βασικά ήθελαμε να ανοίξουμε. Οπότε δεν είναι η Όλγα. Εσύ έκανες ένα σημάδι. Η δεύτερη. Νίκο. Έκανες ένα σημάδι εσύ. Γιατί, Νίκο. Οπότε Νίκο, η δεύτερη δεν είναι η Όλγα. Ωραία. Έλα να αναθεωρήσουμε. Είναι Τζούλια Αθηνά. Οπότε μένει. Μένει Αθηνά. Κλαούντια. Κλαούντια με. Η Κλαούντια. Ωραία μπλούζα πάντως, ε. Μπράβο. Πω. Συμπεράσμα. Δεν έχει βγάλει μπλούζα, εντάξει. Ε. Είναι η Κλαούντια. Το έχουν βγάλει τα υπόλοιπα. Αυτό τώρα το έχει βγάλει. Είναι η Κλαούντια. Αυτό θα μείνει μέχρι να φύγει από το παιχνίδι. Σαράκα. Ναι. Τα ελέ. Ας το να τσεκάρουμε αν έχει κάνει μπάνιο κάθε μέρα. Σκέφτεσαι πώς θα το διαχειριστεί. Σκέφτεσαι πώς θα το. Δεν μου έχει κάτι τέτοιο, γιατί δεν θα ήξερα πώς. Πώς να μην πληγώσεις ή πώς να το πας σωστά. Καλά. Θα δούμε τι θα κάνει στην πορεία. Άντε ρε Τζούλια. Άντε. Αφού είχε μόλις είχες μείνει. Τελευταία ροή έξω πήγαινε. Εγώ. Ναι, τώρα ευχαριστώ. Και περιμένουμε να μας τα πεις. Δείξ' του λίγη αγάπη. Καλά, δεν θα πω, δεν θα δείξω ψέματα.
Πάμε, Τζούλια. Δεν θα δείξω ψεύτικα συναισθήματα. Θέλω να καλέσω τον Ανδρέα. Έλα, Ανδρέας. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Γιατί έγινε αυτό σήμερα. Ποιο? Αυτό που έγινε σήμερα, μου κάλεσε. Γι' αυτό με κάλεσες. Σε κάλεσα για να μου πεις τι έγινε. Ναι, γι' αυτό με κάλεσες. Και ήθελα να σε καλέσω. Okay. Είπαμε τα παιδιά ότι θα σου κάνω πλάκα. Ότι δεν σου μιλάω. Ότι δεν σου... Όχι, δεν σου μιλάω. Είπες με τα παιδιά να μου κάνεις πλάκα, ότι δεν μου μιλάς. Ναι. Ναι, και το έχω πει και στην Όλγα. Ήρθε η Όλγα και μου το έπαιλε. Εγώ συγχωρήθηκα. Να σου πω. Με εμένα μιλάς. Εγώ είμαι ο Ανδρέας. Και... Εμένα μου πάνε τα κορίτσια κάτι και εγώ το σύνδεσα και στεναχωρήθηκα. Τι? Δεν θα σου πω, αλλά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δεν μ' άρεσε την πλάκα σου. Α, ναι. Ναι, στεναχωρήθηκα. Καινούργιο αυτό τώρα, σημερινό. Ναι, είπα να σου κάνω μια πλάκα, ότι θα το... θα αυτό. Σαν τι? Να σου κάνω πλάκα, ότι δεν... Για μπορεί... να δεις τι το έκανες αυτό. Να σε πειράξω. Αυτό, και το είπα και στα παιδιά και, στον, και στην Όλγα. Τι της είπες στην Όλγα, να μου πει. Αυτό. Θέλω να πεις σε όλα τα κορίτσια ότι σήμερα κάνω μια πλακίτσα στην Δεν μου είπε την πλάκα. Εγώ δεν φταίω. Τι να σου κάνω. Δεν το ξέρεις. Όχι. Δεν μου είπα τι κάνει πλάκα. Από μένα το μάθεις τώρα. Ναι. Με ψάρωσες να πεις. Όχι, δε, εσύ με ψάρωσες στην ουσία. Εγώ δεν το κατάλαβα και στεναχωρήθηκα. Να σε κάνω μια καλιά να σου φύγει. Ναι. Όχι, δεν έχω την πλάκα. Μην κλάψεις όμως. Όχι, δεν κλάψω. Δεν μου άρεσε. Θες να σου πω ένα παραμύθι. Όχι, δεν μου άρεσε. Οκ. Οπότε θες να αποκαλυφθούμε. Οκ. Απλά μην ξεχάσεις την πλάκα. Okay. Γιατί δεν ήταν πλάκα να γελάσω, ήταν πλάκα να στεναχωρηθώ. Mm-hmm. Εχθές με χαίρεσε με τη στεναχώρια. Όχι, όπως στην αρχή που σου λέω, είσαι και εσύ εδώ, είμαι κομμάτι. Αυτό δεν με πείραξε. Κάνω αυτό, το έχουμε πει. Απλά δεν ήρθε και μου είπε ότι μου έκανες πλάκα. Τι εννοείς? Δεν μου είπε η Όλγα ότι μου έκανες πλάκα. Ναι. Μου είπε απλά να πει μπροστά στα κορίτσια, ότι είπες μπροστά στα κορίτσια να πει, ότι απλά δεν ήθελες να μου μιλήσεις σήμερα για να δεις την αντίδρασή μου. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν θυμάμαι, δεν νομίζω. Κάτσε, γιατί με αυτό. Χτύπησε να φύγουν κατευθείαν οι κοπέλες και το είπα πάνω σε γρήγορη ναι. φάση. Και δεν θυμάμαι ότι το είπα αυτό. Το έχω πει και στον Νίκο και στον Παναγιώτη και μετά ήρθε και ο Δώρος και το είπα και στον Δώρο. Ο παιδιά, και μετά το είπα σε όλους ότι πλάκα. Αυτό! Θες να πάμε για βόλτα με τη μηχανή? Ναι, πού την έχεις? Παίξω. Ωραία, το πάμε. Τώρα, αφού τελειώνει ο χρόνος, δεν πειράζει. Έχουμε ακόμα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, okay. Θα τα πούμε πάλι. Εδώ είμαστε. Δεν θέλω. Μία θα μου μιλάς, μία θα μου μιλάς. Όχι, βέβαια. Απλά όμως θέλεις να μην σου ξανακάνω την πλάκα αυτή. Τη συγκεκριμένη, ναι. Έλεγα να την τραβήξω. Όχι, ξέρεις, να μην την λίγο ακόμα. Όχι. Και ξέρεις, πίστεψε με, μπορώ να το παίξω πολύ καλά, εάν θέλω να κάνω πλάκα. Δεν τη συγκεκριμένη, δεν την ξανακάνεις. Γιατί μπορώ να σου κάνω εγώ χειρότερη. Μου αρέσει να κάνω πλάκες. Μου αρέσει. Όλο πλάκες γίνονται σε αυτό το δωμάτιο. Ναι, εντάξει, τι πλάκα δεν μου άρεσε. Τέλος. Λοιπόν, ναι. Πάμε βόλτα με τη μηχανή. Θα πάμε μετά, θα πεταχτώ να βάλω βενζίνη. Ωραία, άντε. Θα λέμε σε λίγο. Τσάω, γεια. Εγώ έχω κάνει ένα βήμα. Αν ο Παναγιώτη πέρασε επίσης καλά μαζί μου, ας με καλέσει αυτός να μιλήσουμε επόμενη φορά. Ευγάλε ένα χαμόγελο. Λύσε μου μία μικρή απορία. Σου είπε ότι κάνει πλάκα ή σου είπε ότι θέλει να δει την αντίδρασή μου? Τι. Σου είπε ότι κάνει πλάκα ή ότι θέλει να δει την αντίδρασή μου? Μου κάνει πλάκα. Δεν ότι το σου κάνει πλάκα. Δεν το είπες όμως. Πώς δεν το είπα? Μου είπες ότι θέλει να δει την αντίδρασή μου. Όχι, κάποια άλλη μάλλον το είπε. Μήπως άκουσα εγώ λάθος? Ή το είπα σου έτσι. Κάνει πλάκα ότι και καλά να δει την αντίδρασή σου, πώς θα φερθείς. Ναι. Πώς θα συμπεριφερθείς. Κάπως έτσι, ίσως. Τι σου είπε? Δεν ευρίασα μαζί σου. Τι σου είπε? Ίσως, ότι κάνει πλάκα, αλλά εγώ νόμιζα ότι το έκανε σοβαρά και ότι ήθελα να δει την αντίδρασή μου στα αλήθεια. Όχι για πλάκα. Πώς πήγε? Εμένα ήταν αναμενόμενο και αυτό που με καλούσε. Κέρδισες. Που δεν θα ήθελες να κερδίσεις, θα ήθελες να έχεις χάσει. Όχι, θα ήθελα. Όχι, θα ήθελες να έχεις χάσει. Γιατί? Γιατί πριν δεν είπες ότι
θα συζητήσει η Όλγα, αλλά θα ήθελε στην Αθηνά. Έλυσα μια παρεξήγηση με την Όλγα. Πότε προλάβατε και έγινε παρεξήγηση με την Όλγα? Δεν έγινε παρεξήγηση με την ίδια. Έγινε παρεξήγηση σε μια πρόταση που έγραψα στο γράμμα. Α, το γράμμα που στείλαμε δίπλα. Έγραψα σε μια πρόταση. Μια πρόταση γράφει ότι να κοιτάτε την ομορφιά της ψυχής. Και όχι της εμφάνισης. Και όχι του προσώπου. Μάμαι, ναι. Αυτό ξεκίνησε και ήρθε η Αθηνά το πρωί και με ρώτησε. Το λύσαμε, ξεκαθαρίσαμε. Μάλλον δεν το μετέφερε στα κορίτσια και είχε πάρει την ίδια πορεία και η Όλγα. Μα αυτό δεν είναι κακό που είπες. Όχι, απλά αυτές, οι πιο πολλές μάλλον από ό,τι κατάλαβα τα κορίτσια, πατήσανε στο ότι εγώ εννοούσα ότι με ψηφίσανε στον καλά επειδή δεν είμαι ο πιο ωραίος. Νομίζουν αυτό. Καταλαβαίνεις. Αλλά εσύ έγραφες τον πόνο. Αγοράκι μου γλυκό. Πού να βλέπανε εκεί πέρα που είχα χύσει δάκρυα, να πούμε, για να το γράψω. Είχε χύσει δάκρυα. Όχι καλέ. Και εδώ, όχι, για άσχητο λόγο. Ναι. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε. Νικητής είναι ο Κωνσταντίνος, που υπέθεσε σωστά ότι θα είναι η Όλγα. Ο Παναγιώτης που συναντήθηκε με την Γκαμπριέλα. Και ο Δώρος που συναντήθηκε με την Κλαούντια. Αυτά τα τρία αγόρια λοιπόν θα πάνε στο σπίτι των κοριτσιών. Και θα γίνουν τα γνωστά. Τα υπόλοιπα κορίτσια θα έρθουν. Τα γνωστά τι εννοείς? Ό,τι έγινε και την προηγούμενη φορά. Α, έτσι, ξέρω εγώ. Νίκο, δεν μου αρέσουν τα υπονοούμενά σου. Λοιπόν, θα κάνετε τις συζητήσεις σας, θα λύσετε τις παρεξηγήσεις σας ή θα προχωρήσετε τις σχέσεις σας, που νομίζω ότι έχουν πάρει ένα δρόμο. Λοιπόν, να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εσύ δεν θα ξανάρθεις? Δεν ξέρω, πηγαίνετε, σηκωθείτε. Παιδιά. Δώρος Κωνσταντίνος Παναγιώτης. Πάμε, παιδιά. Καταρχήν. Καταρχάς. Δεν θέλω. Ορίστε. Να σου στέλνω. Wait. Δεν αστείω. Πήγαινε. Δεν θέλω να πάω. Πήγαινε. Μα δεν θέλω. Πρέπει να μιλήσει, μου το είπε. Γιατί, τι, τι, όχι. Καλά, εσύ να σου πω κάτι. Δεν μπορείς να πεις μια φορά κάτι μπροστά μου. Πας το λες στην Όλγα, πας το λες στην Στέλλα. Πλάκα κάνει, ψέματα λέει. Είσαι καλά. Μην πιστεύεις ότι σου λένε. Κατάκι. Μην τα πιστεύεις αυτά. Σε είπε, όλα αυτά. Πλάκα κάνει. Θα πω εγώ κάτι τέτοιο. Είναι δυνατόν? Και σου μεταξύ... και εσύ ηρέμησε λίγο. Εν τω μεταξύ... κάνεις πολλές πλάκες μέσα. Δεν πρόλαβα να τη ρωτήσω τι λέγατε στο κόκκινο δωμάτιο. Θες να σου πω? Ναι. Μπορώ να πω? Ναι, όχι. Για πες, γιατί δεν θυμάμαι. Ορίστε. Πες, γιατί δεν θυμάμαι. Η ρουφιά. Μπορεί, μπορεί να μην θέλει να πω. Πες, δεν με ενδιαφέρει, πες. Δεν λέω. Έλα, να πεις. Σας πειράζω. Να πεις. Δεν λέω. Μη στραβώνεις. Εντάξει. Δεν στράβωσα μαζί σου. Έχω στραβώσει από πριν και το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Δεν πειράζει. Α, πόσο πριν. Το... πόσο πριν λέμε. Θέλετε να αλλάξουμε τη ζωή. Στέλνω μου και πει ότι και ο Πολυκλίνης προς τον Νίκο, αλλά δεν είναι και αυτή είναι φιδωλή στα λόγια. Δεν κατάλαβα τι λες. Πάμε πάλι. Η Στέλλα θέλει τον Νίκο. Δεν είναι 100% σίγουρο. Δεν μας λέει 100%. Εγώ αυτό πιστεύω. Ότι από όλους πιο πολύ προς τον Νίκο και πάει και ίσως πιστεύω. Και ότι? Και ίσως και προς εσένα. Όχι, με τις έλεγε τελείως. Γιατί όχι. Γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα. Υποθέσεις κάνεις, δεν σημαίνει ότι ισχύει. Ναι, λόγω με φίλη της. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι τα λένε όλοι οι φίλοι μεταξύ τους. Ναι, βέβαια. Εσείς τα λέτε όλα. Αμέ. Από όταν ρωτήσω τη Στέλλα θα μου πει για σένα. Ναι, αμέ. Α, εντάξει. Οκ. Για πες. Γιατί εσείς δεν τα λέτε όλα μεταξύ σας? Ναι, βέβαια. Τότε... δεν ξέρεις για το φίλο σου? Βέβαια και όχι. Γιατί εσένα θα σε ενοχλούσε άμα η Στέλλα σε ήθελε? Δεν είπα ότι θα με ενοχλούσε, απλά δεν νομίζω να το έχουν περάσει έτσι. Δεν ξέρω τώρα πώς έχεις ζήσει. Καλά, δεν ξέρεις πώς θα καταλήξει. Αυτή η άρνηση δύσκολα θα καταλήξει. Εξάλλου εσύ από ό,τι δηλώνεις θέλεις μία κοπέλα που όταν περπατάνε την κοιτάνε όλοι. Ναι, και τι. Μόνο με τη Στέλλα θα με κοιτάγαν όλοι. Η Στέλλα νομίζω ότι κάποιος είχε πει ότι οι 11 πόλοι τα γυρνάνε και την κοιτάνε. Ποιος είχε πει αυτό? Να περπατάει με κάποια και είσαι δεν το θες. Να περπατάς με κάποια εγώ και δεν να σου πω την νέα όποια γενναία ήταν δίπλα μου, θα μας κοιτάγαν όλοι. Γιατί? Δίπλα μου, τι θες απαντήσεις να στέλνεις. Το ξέχασα πριν. Ας πεις στον Σοκράτη, νομίζω ότι δεν ξέρεις ποιος είναι αληθινός και ποιος. Ναι. Έχεις αμφιβολίες για μένα?
Όχι, εσένα δεν είπα ποτέ. Για είπα μόνο για τα vibes. Δεν το παίρνω εγωιστικά, απλά θα το... Όχι. Ενώ αν ένιωσε ότι είσαι, ότι είπα κάτι που μπορεί να μην εννοώ ή να μην είμαι αυτό που δείχνω, που δεν προσπάθησα να δείξω κάτι άλλο, αυτό που είμαι το δείχνω. Δεν νομίζω ότι δεν επικοινωνούμε εγώ και εσύ. Το μόνο που είχα αμφιβολία είναι αυτό που σε ρώτησα στο καναπέ που δεν πρόλαβα. Αυτό. Ήθελα να μάθω, ας πούμε. Ούτε εγώ είμαι απόλυτο σε κάτι, αλλά αυτό που σου είπα. Δεν μου αρέσει να μου καθορίζουν το τι να κάνω. Καταλάβες, δηλαδή δεν θέλω να μου καθορίσει ο άλλος. Τώρα θα πάω να φας με την Κλαούντια, τώρα θα περάσει στον διάδρομο με τα ροδοπέταλα. Θέλω να δημιουργήσω εγώ αυτό που θέλω. Έκανε ένα θέμα, όχι θέμα, μην το πω θέμα και... Έκανε μια συζήτηση... Γιατί δεν ήταν πολύ πάνω κάτω σωστή. Ναι, δηλαδή σαν να έρχεται άδεια να πιάσει γεμάτα. Κατάλαβα. Εντάξει. Okay. Και εγώ δεν έχω να απολογηθώ στην Γκαμπριέλα τι κάνω και τι δεν κάνω. Εννοείται. Λοιπόν, αν θέλω εγώ την Αθηνά, θα είμαι την Αθηνά. Αν θέλω την Τζούλια, θα είμαι την Τζούλια. Εντάξει, αυτό. Γιατί δεν σ' άρεσε. Όχι, και αυτό ήταν η απάντησή μου. Κι εγώ έτσι το πήρα, ρε Νίκο. Κι εγώ έτσι το πήρα. Δηλαδή, είπα ότι ο Νίκος έτσι κι αλλιώς το έχει δηλώσει ότι με βλέπει φιλικά. Δεν είχα δηλώσει τίποτα. Δεν είχα δηλώσει τίποτα. Απλά ξέρεις, το είσαι έτσι. Δήλωσα. Έχω πει εγώ ποτέ ότι μου αρέσει η Αθηνά. Στην αλήθεια ότι αυτό δεν το είπα ποτέ και είναι τραγικό. Ξέρεις, το πήρα με έναν τρόπο. Το ότι σηκώθηκα δεν είναι ότι τα πήρα στο κρανίο. Πήγα να πιω ένα νερό, ρε παιδί μου. Αλλά το πήρα με έναν τρόπο σαν να λες. Δεν το είπα ποτέ εγώ αυτό. Είναι τραγικό αυτό που μου λες αυτή τη στιγμή. Δεν το είπα αυτό. Να έχω πει εγώ κάτι τέτοιο. Δεν το είπα αυτό. Δεν το είπα αυτό, ότι είπα ότι είναι τραγικό. Ούτε είπα κάτι τέτοιο. Σαν ξέρεις, να σαν... Είπα ότι η Αθηνά, επειδή. Από την αρχή που γνωριστήκαμε, είπε: νιώθω μια ασφάλεια με σένα γιατί έχει την ηλικία τη μαμά μου και του μπαμπά μου. Εντάξει, θεώρησα ότι ναι, όντως θα σε υπό την προστασία μου, δεν θα σε πειράξει κανένα. Γιατί... Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, θα σε έχω εγώ στην αγκαλίτσα τη δικιά μου, έτσι, να σε προσέχω. Λοιπόν, ξαφνικά γυρίζουν και γίνονται όλα αυτά. Εσύ, όποτε ερχόμουν στο σπίτι, μία στον πληθυντικό μου μιλούσε, μία νταντικούλ και τέτοια. Εγώ τι πρέπει να κάνω. Ανοίξω την πόρτα λοιπόν και να φύγω. Εντάξει, μπορεί να σε έφερα σε δύσκολη θέση αυτό. Σου ζητώ συγγνώμη. Δεν θέλω όμως τη συγγνώμη. Όχι, εντάξει, μπορεί να ήταν βλακία αυτό. Όχι. Όντως. Δεν θέλω όμως τη συγγνώμη. Από εκ μέρους μου. Θέλω να σου πω. Γιατί ότι... εδώ δεν είμαστε στην υπηαγωγή ούτε σχολείο. Εντάξει, εγώ αιτιολόγησα αυτό που είπαμε χθες. Που... Ήταν λάθος μου που μπορεί να πάντα αντικούλ και αυτό το εννοούσαμε με βλακία. Έτσι σου βγήκε και το έκανες. Δεν ήθελα να σε παρεξηγήσω γιατί το ξέρεις έτσι κι αλλιώς δεν φαίνεσαι για την ηλικία σου. Δεν με νοιάζει τι φαίνομαι. Δεν με νοιάζει τι φαίνομαι. Αλήθεια σου λέω. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Σου λέω. Ξέρω εγώ τι είμαι. Σου λέω. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Δεν με νοιάζει τίποτα. Σου λέω βρε παιδί μου. Δεν μοιάζει. Δεν με νοιάζει σου πα. Στελέα, θες να παίξουμε. Δεν κατάλαβα. Θες να μου κάνεις την τιμή να παίξουμε. Κάνεις ερώτηση ο ένας τον άλλον και δεν πρέπει να πει ναι και όχι. Σε μοναχιάσει την Αθηνά ο Σοκράτης και την Τζούλια ο Ανδρέας. Τι λες ρε. Τι βλακίες είναι αυτές που λες. Τζούλια, αν σου λέγανε ότι πρέπει να περάσεις μία μέρα μόνη σου με τον Ανδρέα στο σπίτι, πώς θα νιώθες. Χωρίς κανέναν. Κουλ. Το ίδιο, θα νιώθω με όλους, γιατί. Όχι, πει κάμε τις ερωτήσεις. Επειδή δεν έχετε φαγωθεί όλοι ότι εγώ αισθάνομαι κάτι. Παράδειγμα, διόρυε με άλλο αγόρι. Το ίδιο θα νιώθω με όλους. Εντάξει, λίγο με είχα σίγουρα στην αρχή, αλλά μετά εντάξει. Τζούλια. Παρακαλώ. Για να δω το μάτι. Το βλέπεις. Είναι λίγο κόκκινο, ε. Αλήθεια λέει. Και όλους το ίδιο πράγμα. Παιδιά, αλήθεια λέει. Αλήθεια λέει. Δεν λέει αλήθεια. Παιδιά, είναι αγόρια. Δεν νιώθω κάτι για κάποιον για να νιώσω παιδιά. Με δυο γυναίκες. Εννοείται, αφού με την Γκαμπριέλα δεν έχουμε σχέση. Πιο άβολα. Όλοι με μένα έχουν σχέση τελικά. Με μένα πιο άβολα. Είσαι με τον Κωνσταντίνο. Μωρή, εκεί έχουμε καταλήξει. Μπράβο! Κλάπ, κλάπ, κλάπ. Δεν ξέρω. Να κατέβω έτσι. Όχι. Μην κάνεις πειράματα, κοπέλα μου. Φαντάζεσαι. Όχι, δεν χρειάζεται, κατέβω. Από εδώ, που δεν έχω περιθώριο να πέσω. Τον Κωνσταντίνο κάλεσε. Κωνσταντίνο. Και τι έλεγα. Ο Κωνσταντίνος στεναχωρήθηκε που δεν τον κάλεσες. Άχι, μωρέ. Εγώ νομίζω το αρέσει όλο. Μπαμ! Τίποτα, δεν προλαβαίνεις. Τίποτα δεν προλαβαίνεις να πεις. Έβγαλες κανένα λαδράκι. Εγώ δεν πρόλαβα να πω και κάτι άλλο που ήθελα. Τι το ρώτησες. Το ρώτησα...
αυτό που έχει γράψει το γράμμα. Σε μοναχιάσει την Αθηνά ο Σοκράτης και την Τζούλια ο Ανδρέας. Τι λες ρε, τι βλακίες είναι αυτές που λες, τι βλακίες είναι αυτές που λες. Τζούλια, αν σου λέγανε ότι πρέπει να περάσεις μία μέρα μόνη σου με τον Ανδρέα στο σπίτι, πώς θα νιώθες? Χωρίς κανέναν. Cool. Τα ίδια, θα νιώθαμε όλους, γιατί? Όχι, πει κάμε τις ερωτήσεις. Επειδή δεν ξέρω τον Μάρι τη Στέλλα. Όλοι και εγώ αισθάνομαι κάτι. Παράδειγμα, διόρυα με άλλο αγόρι. Το ίδιο θα νιώθω με όλου. Εντάξει, λίγο με είχαν σίγουρα στην αρχή, αλλά μετά εντάξει. Τζούλια. Παρακαλώ. Για να δω το μάτι. Το βλέπει. Το είναι λίγο κόκκινο, ε. Αλήθεια λέει. Όλοι το ίδιο πράγμα. Παιδιά, αλήθεια λέει. Αλήθεια λέει. Δεν λέει αλήθεια. Παιδιά, ένα γόρι. Σε μοναχιάσει την Αθηνά ο Σοκράτης και την Τζούλια ο Ανδρέας. Τι λες ρε. Τι βλακίες είναι αυτές που λες. Τι βλακίες είναι αυτές που λες. Τζούλια, αν σου λέγανε ότι πρέπει να περάσεις μία μέρα μόνη σου με τον Ανδρέα στο σπίτι, πώς θα νιώθες? Χωρίς κανέναν. Cool. Τα ίδια, θα νιώθαμε όλους, γιατί? Όχι, πει κάμε τις ερωτήσεις. Επειδή δεν ξέρω τον Μάρι τη Στέλλα. Όλοι και εγώ αισθάνομαι κάτι. Παράδειγμα, διόρυα με άλλο αγόρι. Το ίδιο θα νιώθω με όλου. Εντάξει, λίγο με είχαν σίγουρα στην αρχή, αλλά μετά εντάξει. Τζούλια. Παρακαλώ. Για να δω το μάτι. Το βλέπει. Το είναι λίγο κόκκινο, ε. Αλήθεια λέει. Όλοι το ίδιο πράγμα. Παιδιά, αλήθεια λέει. Αλήθεια λέει. Δεν λέει αλήθεια. Παιδιά, ένα αγόρι δεν νιώθω κάτι για κάποιον για να νιώσω περίεργα. Εννοείται, αφού με την Καμπριέλα δεν έχουμε σχέση. Λίγο πιο άβολα. Όλοι με μένα έχουν σχέση τελικά. Με μένα πιο σχέση. Είναι τον Κωνσταντίνο. Και έχουμε καταλήξει. Μπράβο! Κλάπ, κλάπ, κλάπ. Δεν ξέρω. Να κατέβω έτσι. Όχι, 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 μην κάνεις πειράματα, κοπέλα μου. Φαντάζεσαι. Όχι, δεν χρειάζεται, κατέβω. Από εδώ, που δεν έχω περιθώριο να πέσω. Τον Κωνσταντίνο κάλεσε. Κοπέλα, Κωνσταντίνο. Και τι λέω. Ο Κωνσταντίνος στεναχωρήθηκε που δεν τον κάλεσες. Άχι, μωρέ. Εγώ νομίζω το αρέσει όλο. Μπαμ! Τίποτα, δεν προλαβαίνεις. Τίποτα δεν προλαβαίνεις να πεις. Έβγαλες κανένα λαβράκι. Εγώ δεν πρόλαβα να πω και κάτι άλλο που ήθελα. Τι γυρνάζα... το ρώτησες? Το ρώτησα... αυτό που έχει γράψει το γράμμα. Το έδωσα το μπλουζάκι, καταρχήν πρώτα το έδωσα το μπλουζάκι που έφτιαξα. Λέω το φιλί το κέρδισες επειδή μου έδωσες μία ιδέα για να σας φτιάξω γιατί σας χρώζαγα ένα δώρο. Και μου λέει είναι λέει για κάποιον συγκεκριμένα και τέτοια. Λέω όχι, συγκεκριμένα για κάποιον δεν είναι. Λέω είναι για εσάς όλους, έχω φτιάξει κάτι από μένα και τέτοια. Και μετά μίλησα για το γράμμα που έστειλε. Λέω, αν είναι για την αποχώρηση που σε ψηφίσανε όλες οι κοπέλες, αν ήταν αυτό. Λέω, εγώ έτσι θέλω να πω τη γνώμη μου, γιατί δεν πρόλαβα να σου πω. Λέω, είναι λάθος. Περάσανε τόσες μέρες και όχι μου λέει, καμία σχέση. Απλώς λέει, είχα λέει, σημαδέψει τρεις κοπέλες και λέει, δεν περίμενα να με ψηφίσουν αυτές. Τι είναι, ελάφυρο? Όχ. Αλλιώς. Είναι από την τέτοια. Από ποια? Κάτι έχεις εδώ. Το ξέρω. Από ποια είναι? Από την Όλγα. Από την Όλγα. Είσαι ερωτευμένος? Ναι, έχω πετάξει αστέρια. Και εδώ τι λέει? Ψέματα μου λες. Ψέματα σου λέω. Πες μου την αλήθεια. Αλήθεια σου λέω. Πώς το σκέφτηκες όλο αυτό? Το πήρα. Αυτοσχεδίασες? Όχι, το πήρα, το καβάτσα στο τσαντάκι μου και μετά το επέστρεψα. Είτε το πιστεύεις, είτε δεν το πιστεύεις. Γιατί ήθελες να το πάρεις? Γιατί ήθελα να το πάρω. Γιατί έτσι ήθελα να το πάρω. Γιατί ήθελες να πάρεις το δικό μου? Γιατί έτσι ήθελα να πάρω το δικό σου, ρε, σε λες κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, έτσι. Όχι, δεν θέλω να ξέρω. Έτσι μου τη βάρεσε, θέλω να πάρω το δικό σου, δηλαδή τι πρόβλημα έχεις? Θέλω να ξέρω γιατί. Ρε Στέλλα, απλά ήθελα να το πάρω τώρα. Τι θες? Σ' αρέσουν οι μαντινάδες? Μ' αρέσουν πολύ οι μαντινάδες. Σ' αρέσει το χαρτόνι, σ' αρέσει το χρώμα? Μ' αρέσει το χρώμα του χαρτονιού. Σοκράτη μου κοροϊδεύει. Μ' αρέσει το χρώμα του μαρκαδόρου που χρησιμοποίησες. Να σου πω κάτι, εγώ τον είδα ότι αυτό που έφτιαξα, είτε το έφτιαξα για όλους, είτε το έφτιαξα για έναν, για πολλούς, για όλους μας, το είδα τσαλακωμένο και λέω, τι κάνουνε? Πρέπει να σου πω, μα τσαλακωμένο το έφερες. Και έτσι.
Όχι, άδικα. Παίζουν, λέω, με το χαρτόνι μου. Ποιος ήθελε να το χαλάσει, να το καταστρέψει. Το αλήθεια σου λέω. Εντάξει, απλά σκέφτηκα ότι θα το αναζητούσες μετά το χαρτόνι σου, όπως και θα γινόταν σίγουρα, γιατί θα βλέπεις 10 χαρτόνια για το δικό σου άλπε. Θα έλεγες που πήγε το χαρτόνι, οπότε το ξαναέβαλα στη θέση του. Αυτό. Υπάρχουν άτομα τα οποία για προσωπικούς λόγους. Πάντα. Δεν θα μπορούσα ποτέ. Να τι, να ήσουν μαζί. Ναι, ήμουν μαζί. Ποτέ. Μπορείς να μου τις πεις. Και μην πεις τα άτομα. Ένα άτομο είναι. Α, λόγω του ότι μου θυμίζει φοβερά τον πατέρα μου. Δηλαδή είναι όλο ο ίδιος. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Βλέπω, μου το θυμίζει το βλέπω. Και είχε, κάτσε, η κορμοσιασιά. Γιατί ας δεν... Και πάθω έτσι. Για μας χτυπάει η καμπάνα. Για μας χτυπάει, δύο φορές. Καλή συνέχεια. Πότε θα γελάσουμε λίγο. Πες με έναν τέτοιο κουλό. Όχι, δεν θα μιλήσω. Τέσσερα-τρία, επειδή με έφερα μεγάλο. 4-3. Σε έφερα γιατί για να το λες. Είναι. Τι λες τώρα. Με σύλλικας, με τέτοια. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Σε δυσκολεύει. Θέλω γιατί δεν νομίζει δεν με κράζουνε. Κράζει, κράζει. Κάζατσο. Πάλι με την παμπούσκα. Κάζατσο. Εσύ μου λέει. Εσύ μου λέει παμπούσκα, λέει με τι ασχολείσαι. Γκαμπριέλα. Περάσατε. Ναι. Κάτι έχει γίνει. Δεν είναι καλά. Δεν είσαι καλά. Γιατί. Γιατί πρώτον, πάω δίπλα και είδα και είναι τσαλακωμένο το χαρτόνι που έφτιαξα. Το δικό σου. Ναι. Γιατί πού καθόλου το είχαν βάλει. Τσαλακωμένο. Και... Α, το σκησε ο Σοκράτης μάλλον. Αυτό είπα κι εγώ. Κόντεψα να βγάζω καπνούς, έτσι. Και λέω ποιος το έκανε αυτό όλο του Νικού. Κανείς μου λέει, δεν ξέρω τίποτα, δεν είδα που τα μασούσε. Ωραίος κι αυτός. Μετά πάει και του. Επειδή το κατάλαβα ότι το έκανε ο Σοκράτης, λέω Σοκράτη, ποιος το έκανε αυτό. Δεν ξέρω, μου έλεγε και τέτοια, μου τα μασούσε. Και μετά το βγαίνει και του λέει, πες μου, ποιος το έκανε, ξέρεις. Δεν μου έλεγε και επέμενα μέχρι να τα ξεράσει όλα. Στέλνει είπε. Και το μου σκότωσε. Λέει, εγώ το πήρα. Πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Του έκανα και ένα ζάκι, ξέρεις, ότι στεναχωρέθηκα. Mm-hmm. Αλλά όντως στεναχωρέθηκα, γιατί λέω, καλά, εγώ καθόμουν και το έφτιανα και εσύ μου το χαλάτε. Καλά λες. Και τι μου είπε. Τι σου είπε. Ανοίξει ο Θεός. Δεν ξέρω αν λέει αλήθεια και που το σκέφτηκε. Ότι το πήρε και το δίπλωσε και το έκρυψε για να το κρατήσει για τον εαυτό του. Να μην είναι ολονό, να είναι μόνο δικό του. Ο Σοκράτης. Να, και μετά, επειδή θα το καταλάβει εγώ τι λείπει, πήγε το ξαναβάλε στη θέση του. Χωρούσε, Φεδέλια. Εδώ, παιδιά, εσείς από εκεί. Τίποτα. Ανεβήκαμε εδώ πάνω. Εδώ έγινε χαμός. Να πω κάτι. Τα σπάσαμε όλα. Άκου να δεις τώρα με τα δείγματα. Ξέρω, κάτι... Α, μπροστά ήσουν εσύ. Δεν ξεχνάω ποιους βλέπω. Έλια. Πάω να φύγω και τους χαιρετάω όλους. Και έτσι όπως χαιρετάω το Σοκράτη, μυρίζω ένα άρωμα και το ξαναμυρίζω και του λέω ποιο είναι αυτό και μου λέει ποιο είναι. Και παιδιά, αυτό το άρωμα όντως, παρόλο που είναι αντρικό, ήθελα να το πάρω να το φοράω. Να. Και πάει μέσα και είχε ένα δείγμα από το άρωμα και μου λέει πάρ' το και το δεν πήρες. Το έπαιρνα εγώ. Και άρχισε και μου φώναζε πάλι όπως φωνάζει. Καλά και... θα ζήσει, δεν πήρες το δείγμα το άρωμα. Γιατί το πήρε καλέ. Είχε λίγο μέσα. Α, το πήρε. Το άρωμα πίσω. Α, δεν το πήρες. Όχι. Του λέω όταν βάλεις το υπόλοιπο, θα μου το δώσεις. Δεν ήθελα να του το στερήσω. Αφού είχε δεύτερο. Εντάξει, δεν ήθελα να το στερήσω. Ό,τι σου δίνουν να το παίρνεις εσύ. Δεν θα λες. Ό,τι μου δίνουνε. Εσένα, ό,τι σου δίνει το παίρνει. Όταν μου χαρίζουν κάτι, ναι. Είναι αγένεια μετά να πεις όχι σε ένα δώρο. Δηλαδή, άμα συγγνώμη, το πάρεις, εγώ. Να δώσεις ένα κέρμα, γιατί όταν παίρνεις κολόνια είναι χωρισμό. Ναι. Δεν θέλω να πάρω μια κολόνια, τουλάχιστον να μην έχει μέσα. Που δεν είναι εντάξει, σιγά, δειγματάκι. Και πάλι. Ναι. Εγώ γι' αυτό δεν το πήρα. Πάντως πάλι καντήστηκε και ούρλιαζε. Ναι. Πάλι μου φώναξε. Και τι του είπε. Και το πήρα για μια στιγμή γιατί λέω, τώρα θα κάνει πάλι τσαμπουκά. Και μετά του το άφησα στη σκάλα και άρχισε και έτρεχα. Τι να κάνω. Πάντως είναι ο μόνος άντρας που σε κατάφερε να τρέχεις. Ωραία. Εσύ αποκόμισες από τη σημερινή συνάντηση αυτό, δηλαδή, από το σπίτι ως το...
το πιο επίκαιρο γεγονός ή αντιλήφθηκες και κάτι άλλο που συνέβησε? Και τι δεν αντιλήφθηκα σήμερα. Με τον Νίκο. Με τον Νίκο. Είναι ανήσυχης. Με τον Νίκο μιλήσαμε εμείς. Α, για πες. Και όλα σας τι λέγατε με τον Νίκο? Τίποτα. Του είπα μερικά πραγματάκια για τη Στέλλα. Όπως? Τίποτα ρε παιδί μου, λέει με ποιον φαντάζεσαι, μου λέει κάποια ζευγάρια, ξέρω εγώ. Άντε. Άσου κάνα και εσύ την ερώτηση. Και τι τους είπες? Και λέει ο Ανδρέας Τζούλια. Ανδρέας Τζούλια. Είστε η μόνη σταθερή. Ναι. Α, μου λέει καλά, 1000%. 1000%. Okay. Ωραία, ωραία. Συνέχισε. Okay. Τώρα δεν μπορούμε. Γκαμπρίλα Παναγιώτης. Αχ, Θεέ μου. Το χαρτόνι της. Τσαλακωμένο. Και... τον πήρε λίγο στραβά και της είπα, της το παραδέχτηκα ότι εγώ τον πήρα το χαρτόνι της γιατί ήθελα να το καβάτσωσα. Και το πήρα βασικά, το καβάτσωσα, το κρύψα στο τσαντάκι μου. Έχουμε δει μπλέξει άντρες. Δεν τους αρέσουμε.